Γεια σας. Ένα διαφορετικό βίντεο review θα κάνουμε αυτή τη φορά. Μιας και το επιβάλλουν οι περιστάσεις και μιας και είναι καλοκαίρι και λόγω της έλλειψης παιχνιδιών έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά κύρια περίσταση που επιβάλλει να κάνουμε ένα πολύ μικρό βίντεο review, ίσα ίσα για να πούμε δύο πραγματάκια παραπάνω, είναι το περιεχόμενο αυτού του παιχνιδιού. Το βίντεο review αυτό έχει να κάνει με το Triple Pack, έτσι όπως λέγεται, Xbox 360 Triple Pack. Είναι μια συλλογή που κυκλοφόρησε η Microsoft πριν από λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, και περιλαμβάνει, όπως το συνηθίζει η Microsoft να κάνει κατά καιρούς, να βγάζει, αν όχι η ίδια, παιχνίδια που έχουν βγει αποκλειστικά στο Xbox Live Marketplace, arcade παιχνίδια δηλαδή, να τα κυκλοφορεί σε retail μορφή, σε δισκάκι δηλαδή, που μπορούμε να βρούμε στα καταστήματα αντί του να το αγοράσουμε από το Xbox Live Marketplace, από την online υπηρεσία δηλαδή, και να το αποθηκεύσουμε στο σκληρό μας. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο πακέτο χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης, γι' αυτό και γίνεται αυτό το mini video review, γιατί περιλαμβάνει το Trials HD, το Limbo και το Splosion Man. Τι να πούμε τώρα για αυτά τα παιχνίδια, είναι παλιά μεν και τα τρία. Το νεότερο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Limbo που είναι περσινό. Το Splosion Man περίπου την ίδια περίοδο, και αυτό περίπου πέρσι, πριν από 1,5 χρόνο έχει κυκλοφορήσει, ίσως και κάτι παραπάνω. Και παλιότερο των τριών είναι το Trials HD. Λοιπόν, τώρα το Trials HD, μιας και είναι και παλιότερο, οι περισσότεροι θα το ξέρετε, έχει κυκλοφορήσει και σε PC αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι ένα platformer, θα μπορούσαμε να το πούμε. Θα μπορούσα αυτά στο σημείο να το πω και puzzle platformer, με την έννοια του ότι ο παίκτης έχει τον έλεγχο ενός μοτοσυκλετιστή, που έχει στον έλεγχο του ουσιαστικά μία motocross μηχανή, και μέσα από side-scrolling επίπεδα, δηλαδή επίπεδα τα οποία πηγαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά σε δύο διαστάσεις, πρέπει να καταφέρει να φτάσει στο τέλος χωρίς να καταστραφεί η μηχανή του, εκτελώντας φιγούρες, μανούβρες κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και πολύ εθιστικό παιχνίδι, το οποίο έχει κερδίσει πολύ καλές κριτικές και από εμάς και από πάρα πολλά sites του εξωτερικού, και ουσιαστικά είναι, ίσως κατά την άποψή μου, είναι το δεύτερο καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Limbo, το οποίο, όπως βλέπετε και στο πακέτο, έχει και τη μερίδα του Λέοντος στην εμφάνιση εδώ. Λοιπόν, το Limbo, να πούμε ότι το Trials HD είναι από την Red Links, έτσι, το Limbo από την Play Dead, ένα παιχνίδι το οποίο βαθμολογήθηκε συγγνώμη, με 10 από εμάς. Τώρα, τι να πεις για αυτό το παιχνίδι, είναι ουσιαστικά ένα εργοτέχνης, είναι ένα επίσης side-scrolling platformer, στο οποίο ελέγχουμε ένα μικρό παιδί και προσπαθούμε να φύγουμε από το Limbo, από τη λύθη ουσιαστικά, από το σημείο στο οποίο είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, σύμφωνα με τη χριστιανική μυθολογία. Αριστουργηματικό, εμπνευσμένο, ένα σπρώμαυρο παιχνίδι, το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές από όλα τα sites του κόσμου. Είναι απίστευτα καλό παιχνίδι, μικρό σε διάρκεια, αλλά είναι ένα έργο τέχνης πραγματικά. Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι τα video games μπορούν να παράγουν τέχνη, αν όχι να είναι. Τρίτο στη σειρά παιχνίδι είναι το Splosion Man της Twisted Pixel, η οποία προσφάτως κιόλας κυκλοφόρησε το Miss Splosion Man, τη συνέχειά του. Αν και δεν αγγίζει κατά την άποψή μου τα επίπεδα του Trials και του Limbo, παραμένει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, εθιστικό, με το πλεονέκτημα του ότι έχει υπέροχο co-op. Θα έφτασα στο σημείο να το παρομοιάσω με το Little Big Planet, με την έννοια του ότι τα επίπεδα αλλάζουν παίζοντας στο ίδιο σαλόνι ή online, στον ίδιο χώρο θέλω να πω, είτε online είτε στον ίδιο χώρο, με ένα φίλο. Αλλιώς είναι δομημένα τα επίπεδα όταν παίζουμε μόνοι μας, αλλιώς είναι, εκμεταλλεύεται δηλαδή τις δυνατότητες του co-op όταν παίζουμε με ένα φίλο μαζί. Επίσης side-scrolling παιχνίδι, από αριστερά προς τα δεξιά κυρίως πηγαίνουμε. Δεν έχει όπλα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Μία έκρηξη σε τρεις φάσεις έχει ο Splosion Man, τις οποίες εκμεταλλεύεται για να λύσει τους γρίφους, να τους πούμε έτσι, που υπάρχουν μέσα στα επίπεδα, για να φτάσει από την αρχή στο τέλος. Αυτό είναι λοιπόν το Xbox 360 Arcade Triple Pack, το οποίο βρίσκεται ήδη στα καταστήματα και αποτελεί κατά την δική μας άποψη ένα από τα καλύτερα πακέτα παιχνιδιών
arcade τουλάχιστον που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδανικό για την περίοδο του καλοκαιριού. Εγώ δηλαδή το συνιστώ ανεπιφύλακτα, με την έννοια του ότι αγοράζουμε τρία παιχνίδια τα οποία δεν είναι απαραίτητα πολύ μεγάλα στη διάρκεια. Το Trials HD βέβαια μπορεί να κρατήσει όσο θέλετε, δεν είναι, το ατελείωτο έχει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να ξαναπαίζει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια επίπεδα ω time trial κτλ. Το Limbo είναι σχετικά μικρό, το Splosion Man έχει μέση διάρκεια. Να πω ότι συμφέρει το πακέτο αυτό που έχει κυκλοφορήσει από το να τα αγοράζουμε, τώρα να βάλουμε τα νούμερα κάτω δηλαδή, να τα αγοράζαμε από το Marketplace, με την έννοια του ότι το Trials HD αυτή τη στιγμή στο ελληνικό live έχει 1200 Microsoft Points, περίπου 10 ευρώ δηλαδή, χοντρικά. Την ίδια τιμή έχει και το Limbo, 1200 MS Points, άλλα 10 ευρώ, και 800 MS Points, περίπου 7 ευρώ, 8 αναλόγως από πού θα αγοράσετε πόντους βασικά, εξαρτάται το κόστος του τελικό σε ευρώ, έχει το Splosion Man. Δηλαδή, έχουμε το κόστος του περίπου στα 30 ευρώ, αν αγοράζαμε το κάθε παιχνίδι χωριστά, έτσι, και τα τρία μαζί, από το Marketplace. Τόσο περίπου, γύρω στα 30 ευρώ, ίσως και πολύ λιγότερο, αναλόγως πού θα ψάξετε, κάνει το συγκεκριμένο κουτάκι, το οποίο ως συλλέκτης, εγώ θα πρότεινα να πάρετε το κουτί αντί των παιχνιδιών των τριών στο σκληρό δίσκο, γιατί πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που μαζί με το Orange Box, μαζί με το Orange Box και κάποια άλλα παιχνίδια πρέπει να έχουν περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη μας. Θα περάσετε καλά με τα παιχνίδια αυτά μέσα στο καλοκαιράκι και γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο έτσι για να έχετε και ένα σημείο αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία και του βάλαμε ένα 9 σε σχέση με το. Με την ποιότητα του κάθε παιχνιδιού χωριστά και μετά προκύπτοντας από αυτό ο μέσος όρος. Xbox 360 Triple Pack. Αν έχουμε χρόνο, τέτοια mini reviews θα κάνουμε και στη συνέχεια. Γεια σας.